πάμε. Τέσλα. Τέσλα. Δηλαδή μία... Γιατί δεν είναι όλα μαύρα σε αυτή τη χώρα. Υπάρχουν και κινήσεις επενδυτικές, επιχειρηματικές, οικονομικές και ερευνητικές. Είναι ένας κολοσσός, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα, αρχίζει δραστηριότητα, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι συνεργάζεται πια με το Δημόκρατο, καθώς εγκαθιστά ένα ερευνητικό τμήμα καινοτομίας, για το οποίο θα μας πει ο Ηλίας Κούκος που είναι εκεί. Έχει καλεσμένο δίπλα του τον κύριο Δόκτωρ Γιώργο Νούνεση, διευθυντή και πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Ερευνών Φυσικών Επιστημών του Δημόκρητου. Για πες μας, Ηλία, τι ακριβώς σημαίνει το ρεπορτάζ και να ακούσουμε και τον κύριο Νούνεση. Βεβαίως. Βεβαίως, καλημέρα. Η Tesla, λοιπόν, Tesla Greece βρίσκεται ήδη εδώ στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Δημόκρητο. Προχωρούν οι εργασίες για να ετοιμαστούν οι χώροι και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Η πρώτη ερώτηση που μου έρχεται στο μυαλό και θέλω να τη θέσω στον κύριο Νούνεση. Καλημέρα, κύριε Νούνεση. Καλημέρα σας, καλημέρα κυρία Πολάλη, κύριε Παναγιωτόπουλε. Εμείς, ξέρετε, δεν έχουμε επιστημονική κατάρτιση. Γιατί αυτό θεωρείται τόσο σημαντικό? Είναι πολύ σημαντικό και είναι και πολύ καλή είδηση, είναι σχεδόν χαρμόσυνη είδηση. Όταν, όπως το είπατε και εσείς, ένας κολοσσός της παγκόσμιας καινοτομίας αποφασίζει να έρθει να επενδύσει στην Ελλάδα, να ιδρύσει για πρώτη φορά, από ό,τι ο ίδιος ισχυρίζεται, τμήμα έρευνας και ανάπτυξης εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, να το ιδρύσει στην Αγία Παρασκευή και τα κάνει όλα αυτά γιατί πιστεύει στο ταλέντο, στο επιστημονικό δυναμικό της χώρας μας, αυτό είναι μια είδηση εξαιρετική, μια είδηση που θα έχει διεθνή αντίκτυπο και θα προσελκύσει βλέμματα και θα υπάρξει συνέχεια και ακολουθία και θα το δείτε. Ποιο είναι το ερευνητικό αυτό, δηλαδή, αντικείμενο, πώς θα εξελιχθεί αυτό το πρόγραμμα? Συμβολικό χαρακτήρα, δηλαδή. Βεβαίως. Κοιτάξτε, η Tesla ουσιαστικά θα εγκαταστήσει στην Αγία Παρασκευή ένα τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, όπως είπαμε, που θα αφορά στο σχεδιασμό των ηλεκτρικών κινητήρων. Άρα η εταιρεία θα μαζέψει εδώ ταλαντούχους μηχανικούς, νομίζω στην πλειοψηφία τους, για να μην πω ότι όλοι θα είναι Έλληνες και θα έρθουν από όλα τα σημεία του κόσμου, οι οποίοι βεβαίως θα δουλέψουν εντατικά για να επιταχύνουν τα σχέδια της εταιρείας για τους μελλοντικούς της κινητήρες, τους μελλοντικούς ηλεκτρικούς κινητήρες. Αυτό ακριβώς θα συμβεί και βεβαίως ανοίγονται και προοπτικές για πιθανές συνεργασίες είτε με ερευνητικές ομάδες του Δημοκρίτου ή της χώρας είτε με άλλες εταιρείες που υπάρχουν στο πάρκο ή στην Ελλάδα. Μου λέγατε ότι έχει και εξαιρετικά, εκτός από το επιστημονικό πεδίο, έχει και εξαιρετικά συμβολικό χαρακτήρα, διότι μια παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα παρακολουθεί τι βεβαίως κάνει η Tesla. Βεβαίως. Ο αντίκτυπος είναι διεθνής και το βλέπουμε ήδη αυτό. Όταν στον τομέα της καινοτομίας, στον τομέα της παγκόσμιας καινοτομίας, είναι ψήφος εμπιστοσύνης. Ναι, είναι ο κυρίαρχος στην καινοτομία, ο τεχνολογικός κυρίαρχος. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και γι' αυτό το λόγο έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς. Η πρώτη... Βεβαίως, βεβαίως. Και πιστεύω ότι θα υπάρξουν και επόμενες Teslas και είμαι σίγουρος θα μιλάμε για αυτές πολύ σύντομα. Η Ελλάδα έχει εξαιρετικό επιστημονικό δυναμικό και σε άλλους τομείς, πέρα από τους ηλεκτρολόγους μηχανικούς και τους μηχανικούς γενικά στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Έχουμε καταπληκτικούς χημικούς μηχανικούς, έχουμε καταπληκτικούς στατιστικούς, πληροφορικάριους, έχουμε γενετιστές, μοριακούς βιολόγους. You name it. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες κινήσεις με άλλους κολοσσούς, να γίνουν επενδύσεις, να γίνουν συνεργασίες. Κάτι ήθελα να ρωτήσω, Ηλία, ήθελες να ρωτήσεις κάτι τελευταίο? Απλώς εντάχει ότι είναι σημαντικό ότι οι δύο στελέχοι της Tesla, με τους οποίους ουσιαστικά δημιουργούν το ερευνητικό τμήμα, είναι Έλληνες. Βεβαίως, είναι Έλληνες και το εγχείρημα όλο ξεκίνησε από τους μηχανικούς αυτούς, βεβαίως σε συνεργασία με τον αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας, τον κύριο Φωτάκη, ο οποίος με τους συνεργάτες τους ήταν και ιδιαίτερα αποτελεσματικός για να ολοκληρωθεί αυτό το deal. Τώρα λοιπόν σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Νούνεση και Ηλία Κούκο.